Εβδομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία Δευτέρες Γυμνασίου, βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για τις ανακαλύψεις. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι 5 και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Ποιες συνθήκες ευνόησαν τις γεωγραφικές ανακαλύψεις? Οι Ευρωπαίοι έμποροι ήδη από το Μεσαίωνα αναζητούσαν χρυσό, καρικεύματα και αρώματα στην Ανατολή, ακολουθώντας το δρόμο του μεταξιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Βενετός Μάρκο Πόλο και τα ταξίδια του. Από το 15ο αιώνα τα πράγματα αλλάζουν, καθώς οι Άραβες στην αρχή και οι Οθωμανοί στη συνέχεια έρχονται να κλείσουν τους εμπορικούς δρόμους προς την Ανατολή. Έτσι οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να χρησιμοποιούν τους θαλάσσιους δρόμους. Σε αυτό τους βοήθησε πολύ και η χρήση νέων τεχνικών μέσων όπως της πηξίδας, του αστρολάβου και των πορτολάνων. Ο αστρολάβος, να αναφέρουμε ότι είναι ένα όργανο με το οποίο οι ναυτικοί προσδιόριζαν το γεωγραφικό πλάτος παρατηρώντας τα άστρα. Η πορτολάνη τώρα ήταν ένα είδος ναυτικών χαρτών. Παράλληλα με όλα αυτά κάνει την εμφάνισή της και η καραβέλα, ένα νέο είδος πλοίου το οποίο συνδύαζε ταχύτητα, ασφάλεια και χωρητικότητα. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι οι άνθρωποι πλέον δεν ταξιδεύουν μόνο για εμπορικούς σκοπούς, αλλά και για να ενισχύσουν τη δύναμη των χωρών τους, να διαδώσουν το χριστιανισμό και φυσικά για να ανακαλύψουν τον κόσμο. Ερώτηση νούμερο 2. Τι γνωρίζετε για τα εξερευνητικά ταξίδια του Βάσκο Νταγκάμα, του Κολόμβου και του Μαγκελάνου? Οι Πορτογάλοι προσπάθησαν να χαράξουν νέους δρόμους προς τις Ινδίες, πλέοντας γύρω από την Αφρική. Τελικά αυτός που κατάφερε να το επιτύχει ήταν ο σπουδαίος θαλασσοπόρος Βάσκο Νταγκάμα, ο οποίος το 1498 έφτασε στο Κάλικουτ των Ινδιών. Αντίθετη πορεία ακολούθησε ο γενουάτης Χριστόφορος Κολόμβος, ο οποίος βέβαιος για τη σφαιρικότητα της γης προσπάθησε να φτάσει στις Ινδίες πλέοντας προς τα δυτικά. Στα 4 ταξίδια του ανακάλυψε νησιά αλλά και υπηρετικές περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, αν και ο ίδιος ήταν βέβαιος ότι είχε φτάσει στις Ινδίες. Αυτός που ακολουθεί είναι ο επίσης Πορτογάλος Φερδινάνδος Μαγκελάνος. Ο Μαγκελάνος επιχειρεί για λογαριασμό του βασιλιά της Ισπανίας τον πρώτο περίπλου της γης και έτσι έρχεται να αποδείξει και τη σφαιρικότητά της. Το ταξίδι του αυτό διήρκησε από το 1519 έως το 1522 και αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ο ίδιος δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει καθώς έχασε τη ζωή του σε μία μάχη στις Φιλιππίνες και για την ακρίβεια στο Μακτάν. Ερώτηση νούμερο 3. Πώς γεννήθηκε ο νέος κόσμος? Τόσο οι Ισπανοί όσο και οι Πορτογάλοι φέρθηκαν πολύ βία στις περιοχές τις οποίες κατέφθαναν. Οι περιοχές αυτές, οι περιοχές δηλαδή της σημερινής Αμερικής, δεν ήταν ακατοίκητες. Αντίθετα, κατοικούταν από λαούς, οι οποίοι μάλιστα είχαν αναπτύξει εκεί σπουδαίους πολιτισμούς. Αυτοί οι προκολομβιανοί πολιτισμοί, όπως τους ονομάζουμε, αφανίστηκαν και τα εδάφη τους μετατράπηκαν σε αποικίες, τις οποίες ήρθαν και μοίρασαν μεταξύ τους οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι το 1494 με τη συνθήκη της Τορντεζίλας. Έτσι λοιπόν, αρχικά δημιουργήθηκαν δύο τεράστιες αποικιακές αυτοκρατορίες, η Ισπανική και η Πορτογαλική. Στη συνέχεια βέβαια ήρθαν και άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής να διεκδικήσουν εδάφη εκεί, όπως η Ολλανδία, η Αγγλία και η Γαλλία. Ερώτηση νούμερο 4. Πώς επηρέασε την Ευρώπη η ανακάλυψη του νέου κόσμου? Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις υπήρξαν ένα κομβικό σημείο της ιστορίας, το οποίο έφερε και ριζικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Η Μεσόγειος έπαψε πια να είναι το κέντρο της οικονομίας, καθώς τα ταξίδια αφορούσαν πλέον κατά κύριο λόγο τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και νέα λιμάνια, όπως αυτά της Σεβίλης, της Αμβέρσας και της Λισαβόνας, τα οποία και εξελίχθηκαν σε τεράστια οικονομικά κέντρα. Επίσης στην Ευρώπη κατέφταναν συνεχώς τεράστιες ποσότητες χρυσού και αργύρου, και αυτό ήρθε να τονώσει την οικονομία. Βέβαια, να αναφέρουμε ότι αυτοί που ωφελήθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό ήταν οι λίγοι ισχυροί, η αστική τάξη της εποχής. Τέλος, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι οι γεωγραφικές ανακαλύψεις έδωσαν όθηση στους ανθρώπους να αναπτύξουν διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Έτσι, η γεωγραφία, η αστρονομία, η βοτανική και η ζωολογία έκαναν βήματα μπροστά. Ερώτηση νούμερο 5. Τι επιπτώσεις είχε η ανακάλυψη του νέου κόσμου για τους ηθαγενείς πληθυσμούς? Οι επιπτώσεις για τους ηθαγενείς πληθυσμούς ήταν δραματικές. Οι Ευρωπαίοι τους θεώρησαν κατώτερούς τους και τους φέρθηκαν με πολύ σκληρό και βάναυσο τρόπο.
Έκλεψαν τον πλούτο τους, κατέστρεψαν ολόκληρους πολιτισμούς και σκότωσαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους. Επίσης, οι γεωγραφικές ανακαλύψεις υπήρξαν η αφορμή για την ανάπτυξη της δουλείας, της αποικιοκρατίας και της φτωχοποίησης συγκεκριμένων περιοχών του πλανήτη. Πολλά από τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα δυστυχώς είναι ορατά ακόμη και στις μέρες μας. Ομάδα, εδώ κλείνουμε το βίντεο μας. Ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος.